Με ή χωρίς συζήτηση για δραχμή που φαίνεται να ανοίγει, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ σήμερα, ο Ερντογάν και τα παλικάρια επιμένουν, κύριε Λουκόπουλε. Φαίνεται ότι επιμένουν. Είχαμε μιλήσει ότι θα συνεχίσει μια πολιτική ελεγχόμενης χαμηλής έντασης, την οποία θα τον αυξομειώνει στο Αιγαίο. Και μέσα σε αυτή την πολιτική εντάσσεται και η προχθεσινή προκλητική ενέργεια η οποία έγινε στα Ίμια. Τι λέτε χαμηλής ένταση σε αυτή την ενέργεια εσείς? Όχι, σας είπα γενικότερα ένα χαμηλής, την οποία είπα θα αυξομειώνει για να ασκήσει πίεση. Ο Ερντογάν δεν θέλει μια μεγαλύτερη πολεμική εμπλοκή, αλλά τι έκανε προχθές? Με μια πολύ καλωστημένη ενέργεια, συμβολική άκρος επικοινωνιακού εντυπωσιασμού ταυτόχρονα, με αποδέκτη το εσωτερικό της Τουρκίας, αλλά και ψυχολογικές επιχειρήσεις με στόχο την Ελλάδα, τι έκανε? Τη συγκεκριμένη ημερομηνία δήλωσε εμφατικά ότι είναι αυτή η οποία κάνει κουμάντο στο Αιγαίο. Έτσι, με δύο κουβέντες. Θα δούμε τα δικά μας, αλλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι ως άλλοτε στρατιωτικός και σε υψηλά κλιμάκια. Το υπενήχθηκε χθες ο κύριος Μάζης, δεν το υπενήχθηκε, το είπε ευθέως. Είναι εντάξει επικοινωνιακά, είναι όμως και εικόνα όλο το επιτελείο γεθά της Τουρκίας να είναι πάνω σε μια πυραβλάκα. Λέω εγώ τώρα, ένας κουζουλός βρισκόταν απ' την άλλη, καπετάνιος, και το βούλιαζε. Τι βούλιαζε την πυραβλάκα του? Εκεί που όλοι λέγανε, ας πούμε, ότι εντάξει οι Έλληνες, τι βούλιαζε? Δηλαδή όλη η ηγεσία του τουρκικού γεθά θα ήταν στον πάτο. Καταρχήν να πούμε, όχι για τον κουζουλό, υπήρχε κάποιος εκεί. Να ξεκινήσω από εκεί. Έτσι. Το δεύτερο το στοιχείο είναι ότι πάντα οι Τούρκοι, όταν προβαίνουν σε μια ενέργεια τέτοιου είδους και συγκεκριμένη, και συγκεκριμένα όλη η στρατιωτική ηγεσία να προσεγγίσεις στο λιγότερο από ένα χιλιόμετρο, λιγότερο από ένα μίλι, να το πούμε έτσι, με τις ναυτικές διαστάσεις, τη βραχονισίδα, και όχι μόνο να πλησιάσει, να κάνει το περίπλου και αφού 7-8 λεπτά παραμείνει στην περιοχή να φύγει, καταλάβατε ότι ήταν σίγουροι ότι δεν υπήρχε κανένας τέτοιος κίνδυνος. Τώρα, από πού και πώς ήτανε, δεν μπορώ να σας το πω αυτή τη στιγμή. Αλλά το θέμα είναι ότι έγινε μια ενέργεια, φύγανε ελικόπτερα από τη βάση του Αξάζ, φτάσανε στην Αλικαρνασό. Στην Αλικαρνασό υπήρχαν συνεργεία τηλεοπτικά που τραβάγαν στιγμιότυπα, επιβιβάστηκαν στην πυραβλάκατο. Πού πάει από την Αλικαρνασό η πυραβλάκατος με την στρατιωτική ηγεσία? 25 λεπτά. Και θέλω να σας πω, φτάσαμε εκεί, νομίζω ότι εμείς μάθαμε, παρόλο ότι στην περιοχή βρισκόταν μια κανονιοφόρος, μάθαμε από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ότι ήταν η στρατιωτική ηγεσία των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων επί της πυραβλακάτου που προσέγγισε τα Ίμια. Άρα λέτε ότι δεν λειτουργήσε ή έδειξε, να το πω πιο ήπια, να μην λειτουργεί το δικό μας σύστημα πληροφόρησης? Δεν είναι προς το ΓΕΘΑ, γιατί δεν είναι μόνο η υπηρεσία στο ΓΕΘΑ, είναι πολλές άλλες υπηρεσίες. Φαίνεται ότι, σας το έγραψα κιόλας, ότι ευνηδιαστήκαμε από αυτή την ενέργεια. Αυτό θέλω να πω. Τώρα από εκεί και πέρασε η ειρηνική περίοδο, επειδή είπατε κάποιος κουζουλός να ρίξει, υπάρχουν οι εθνικοί κανόνες εμπλοκής. Τεχνική φύσεως σε καιρό ειρήνης. Και να πούμε στους ακροατές μας ότι οι κανόνες εμπλοκής δεν είναι κάποια πολεμική ενέργεια, αλλά είναι ένα σύνολο ενεργειών για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά συγκεκριμένη κατάσταση και περιορισμένη σε χρόνο και τόπο. Έτσι, είναι τα βήματα, είναι, δηλαδή, η βίβλος των βημάτων ακριβώς, που ακολουθούνται σε τέτοιες... Ακριβώς, θέλω να σας πω. Όταν από εκεί και πέρα έχει διαδικασία ότι όταν προσεγγίζει πλοίο, αυτό το οποίο κάνει είναι να το καλέσει στην κοινή συχνότητα και να πει είσαστε μέσα σε ελληνικά χωρικά ύδατα, πρέπει να αποχωρήσετε, και από εκεί και πέρα δεν έχει κάποια άλλη εξουσιοδότηση. Φυσικά μέχρι εκεί έφτασε ο κυβερνήτης του σκάφους, δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Πείτε μου, είπατε ότι εδράζεται σε μια σιγουριά και μια βεβαιότητα. Αλλιώς στρατιωτικά είναι πατάτα να βάλεις όλο το επιτελείο γεθά πάνω σε μια πυραβλάκα, το έτσι? Αυτό είναι. Πέρα από τη γραφικότητα, η όλη ιστορία ήταν για να... ξαναλέω, είχε δύο στόχους. Αφενός, στόχο την Ελλάδα.
για να καταλάβουν από ψυχολογικές επιχειρήσεις. Υποστηρίζεται η πολιτική των γκρίζων ζωνών, και όχι μόνο υποστηρίζεται, αυτά δεν, είναι, δεν λένε γκρίζα, είναι τουρκικά. Αφού είναι τουρκικά, η στρατιωτική ηγεσία πάει εκεί. Είμαστε εδώ λοιπόν, στην Ελλάδα. Και το δεύτερο, και αυτό δεν πρέπει να το παραβλέψουμε, ότι στο εσωτερικό, με τόσα στιγμιότυπα, με τόσες φωτογραφίες, με απανατά βίντεο τα οποία έχουν απελευθερωθεί και έχουν κυκλοφορήσει, κοιτάξτε να δείτε, οι πασάδες μας είναι ικανοί να πάνε εκεί που οι Έλληνες αμφισβητούν. Δηλαδή, το θεωρούν το καρντάκ, έτσι τα χρησιμοποίησανε. Μόνο μία εφημερίδα από ό,τι είδα χρησιμοποίησε τη λέξη ήμια, όπως τα λένε οι Έλληνες, έτσι έγραψε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήτανε όλες το πανηγύρισαν. Και επειδή ξέρετε ότι τα μέσα στην Τουρκία ελέγχονται, εάν δεν ήταν και σε γνώση, αν δεν ήταν, συγγνώμη, σε κατέπον εντολής, ήταν σε γνώση του Ερντογάν. Έτσι, και από εκεί και πέρα αποκαθίσταται σιγά σιγά, έχει πολύ καιρό ακόμα, η εικόνα και το κύρος των ενόπλων δυνάμεων μετά αυτά τα τραγικά συμβάντα, μετά το πραξικόπημα και την αιμορραγία την οποία υφίστανται στην επιχείρηση ασπίδα του Εφράτη, προσπαθούν με αυτό τον τρόπο να αποκαταστήσουν την, το κύρος των ενόπλων δυνάμεων. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν είναι σοβαρή ενέργεια στρεφόμενη και προς την Ελλάδα. Δεν θέλω να παρανοηθώ. Γι' αυτό λέω, έχει διπλό στόχο και δύο αποδέκτες. Πείτε μου κάτι, συνδέεται με το γεγονός, κατά τη γνώμη σας, της μη έκδοση των 8. Να το πω διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιείται η μη έκδοση προσχηματικά με την κίνηση στα ίμια. Πάλι και με τον εκλεκτό φίλο τον Χρήστο Μινάγια που προσπαθήσαμε όλη την Κυριακή να δούμε τα... Εγώ έβλεπα και τις αγγλικές εκδόσεις, τουρκομαθείς βλέπανε τις εκδόσεις και όλα τα ηλεκτρονικά μέσα στα τουρκικά. Ναι, παντού αναφερόταν ότι σε σχέση με την εχθρική ενέργεια της Ελλάδος. Μιλάνε για εχθρική ενέργεια κατά της Τουρκίας. Άρα συνδεότανε. Και όπως δεν έγινε κάποια άλλη μέρα. Γιατί δεν έγινε κάποια άλλη μέρα. Έγινε επαιτειακά δηλαδή, έτσι. Την ημέρα η οποία κορυφώθηκε η κρίση των ημείων. Πριν ακριβώς από 21 χρόνια. Άρα λοιπόν έχει ένα η σημειολογία στις διεθνείς σχέσεις είναι σημαντικότατη. Ένα, δύο, τρία. Τι άλλα πρέπει να πούμε για να καταλάβουμε ότι βρισκόμαστε ίσως στην αρχή μιας αυξανόμενης έντασης που δεν ξέρουμε και πού θα οδηγήσει. Άρα θεωρείτε ότι το γεγονός, πέρα από το συμβολικό του χαρακτήρα και τις αφορμές του, μπορεί να είναι ο πρώτος κρίκος σε μια αλυσίδα με κρίκους. Ναι. Φοβάμαι και εκτιμώ ότι μάλλον κάτι ξεκινάει και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Τώρα, από την πλευρά της Ελλάδας, κατά τη γνώμη σας, πρέπει να γίνουν και ποιες κινήσεις μετά από αυτό που συνέβη? Πρωτίστως πρέπει να αρχίσουν οι διπλωματικές ενέργειες. Εγώ δεν κατανόησα, ξέρετε ότι ναι μεν ήταν ενέργεια του ΑΓΕΘΑ, ναι, και επικοινωνιακά το χειρίστηκε το ελληνικό ΑΓΕΘΑ και όχι το Υπουργείο Εξωτερικών ή η κυβέρνηση, αλλά έπρεπε κατευθείαν, και πάλι λέω κατά τη γνώμη μου και μετά από συζήτηση με ειδικούς, να ανεβεί σε πολιτικό επίπεδο η συζήτηση. Και μάλιστα να φτάσει και στη Συμμαχία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το να λέμε ότι γίνανε όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να ενημερωθεί το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αρκεί. Αυτό θέλω να σας πω. Υπάρχουν και επικλήσεις άνθρων, υπάρχουν διαδικασίες που θα μπορούσαμε να το ανεβάσουμε. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι πρέπει να αναρωτηθούμε, εμείς είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε μια κλιμάκωση της κρίσης, τόσο πολιτικά, διπλωματικά, όσο και στρατιωτικά. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, γι' αυτό απαιτείται εγρήγορση, μια σύντονη στρατιωτική προετοιμασία με ανάπτυξη αξιόπιστης αποτροπής. Χθες, όχι αύριο, χθες. Δεν μου λέτε, αυτό, κύριε Λουκόπουλε, κατά τη γνώμη σας θα έπρεπε να επανεξεταστούν και τα όποια σχέδια των κανόνων εμπλοκής, αυτό που μας λέγατε προηγουμένως, το βήμα προς βήμα.
είναι κάποιοι κανόνες εμπλοκής, είναι απελευθερωμένοι από το καιρό της ειρήνης και τους χειρίζεται, είναι τεχνικών διαδικασιών, ο αρχηγός Γεθά. Mm-hmm. Οτιδήποτε όμως άλλο μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους κλιμακώσεως, αυτά τα απελευθερώνει κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στο ΚΙΣΕΑ. Με το ΚΙΣΕΑ δεν ξέρω τώρα τι ανησυχία θα προκαλούσε εάν συνεδρίαζε ή όχι. Αλλά θα πρέπει με κάθε τρόπο να δειχθεί η αποφασιστικότητα της Ελλάδος. Δεν είμαστε σε καλό επίπεδο και δεν φοβάμαι να το πω. Φταίνε πολλοί παράγοντες. Φταίει η κρίση, φταίνε οι πολιτικές που ακολουθηθήκανε, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει δυνατότητα, υπάρχει ας το πούμε χρόνος στους επόμενους μήνες, στις επόμενες εβδομάδες σιγά σιγά να συμμαζευόμαστε. Και λέω ότι με σκοπευμένες κινήσεις και με φτηνές λύσεις μπορούν κάποια πράγματα να γίνουν. Δεν χρειάζεται να πάρουμε κάτι όσον αφορά το θέμα της στρατηγικής ισχύως και της αποτροπής. Ας αξιοποιήσουμε πλήρως και ας έχουμε διαθέσιμα όσο το δυνατόν περισσότερα από τα μέσα τα οποία έχει πληρώσει με το υστέρημά του ο ελληνικός λαός. Πάντως λέτε εσείς σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν τελικώς ήμασταν απροετοίμαστοι για αυτή την ενέργεια, γιατί φυσικά το τι συμβαίνει στο βάθος δεν πρόκειται να το μάθουμε, καλόν θα ήταν να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα για το απρόβλεπτο πια των ενεργειών από την άλλη πλευρά. Βεβαίως. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, δεν μας είπε κανείς, είχανε άραγε αυτή η ενέργεια του Τούρκου αρχηγού Γεθά, του ΑΚΑΡ, είχε εκτιμηθεί ότι θα μπορούσε να γίνει? Μία απλή ερώτηση έχω κάνει και την επαναλαμβάνω και τώρα. Στα σενάρια λέτε που οφείλει καθημερινά ναι. Αυτό θέλω να σας πω. Λόγω της αυξανόμενης έντασης, λόγω της ποιοτικής αναβάθμισης του τουρκικού αναθεωρητισμού, σε συνδυασμό με τη μη έκδοση, η οποία είναι δικαστική απόφαση, των 8. Η Τουρκία μιλάει για πολιτική απόφαση, η Τουρκία μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αλλά εν πάση περιπτώσει είχε μελετηθεί. Αυτός είναι ο προβληματισμός μου και το μοιράζομαι μαζί σας και με τους ακροατές σας. Νομίζω ότι καλά κάνετε, γιατί όλοι λέγανε ότι ανέμεναν μια αντίδραση της Τουρκίας, αλλά θα έλεγα ότι την αναβίβαζαν περισσότερο σε πολιτικό πεδίο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω και δεν περίμεναν αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω από την εμπειρία σας και στρατιωτικά. Εχθές ο κύριος Μάζης αναρωτήθηκε αν η έκβαση ήταν λίγο τροποποιημένη. Κατά τι? Το τροποποίηση σημαίνει τα δύο φουσκωτά με τα κομάντο να ανέβαιναν για 3 λεπτά πάνω στα ίμια. Άλλαζαν τα δεδομένα? Κοιτάτε να δείτε, φτάσαμε στο σημείο, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία, θα σας πω, θα σχολιάσω αμέσως, αλλά γιατί επικοινωνιακά προσπάθησε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να μας πείσει, μα δεν έγινε και τίποτα αφού δεν πάτησε κανείς τα ίμια. Προσέξτε, αυτό είναι ένα σημαντικό. Βεβαίως ήταν κάτι ακόμα περαιτέρω το οποίο πήγαινε. Αλλά και πάλι δεν θα είμαστε σε δυνατότητα, δεν είχαμε τη δυνατότητα ή δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Θα ήταν ένα επίσης ακόμα σοβαρότερο τετελεσμένο, το οποίο καταλαβαίνετε θα ήταν στο επίπεδο του επικοινωνιακού εντυπωσιασμού, αλλά και στο επίπεδο ουσίας, η σοβαρότερη πρόκληση μετά το 1996 στην περιοχή. Τώρα, ένας από τους βοηθούς του Ερντογάν στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής σήμερα, γιατί επικαλούμε τον κύριο Μάζη γιατί τον είχαμε φρέσκο χθες, που έλεγε ότι εγώ βλέπω, ας πούμε, ότι η επόμενη πρόκληση είναι να ξανανοίξει στρόφιγγα των προσφύγων. Σήμερα ένας από τους βοηθούς του λέει ότι τους επόμενους μήνες θα δείτε τι έχει να γίνει στο Αιγαίο. Εάν συνεχίσει έτσι η Ελλάδα, η Γερμανία και όλοι οι άλλοι να παρέχουν άσυλο και να κρατάνε εκτός τουρκικού εδάφους πραξικοπηματίες. Πόσο πιθανό είναι να εργαλειοποιηθεί ξανά το θέμα? Είναι πιθανότατο και έχει δίκιο και ο κύριος καθηγητής. Είναι ας το πούμε ο μοχλός πιέσος πρωτίστως προς την Ελλάδα και δευτεροφόντως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά και τις υποχρεώσεις τις οποίες έχει η Τουρκία και κυρίως όπως το συνδέει με την μη έκδοση των 8. Βεβαίως, αυτή έχει την κάνουλα και θα δείτε, μπορεί να μην την ανοίξει τελείως, αλλά για 1 ή 2 εβδομάδες να αφήσει να κατακλειστεί
ο υγειακός χώρος από τους πρόσφυγες και μετανάστες, για να δείξει ότι κοιτάτε να δείτε, είμαι εδώ. Ανά πάσα στιγμή τρέμεται. Έρχονται και εκλογές, όπως καταλαβαίνετε, σε πολλές χώρες, Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία. Είναι διαφορετικές οι συνθήκες στην Ευρώπη. Οπότε συμφωνώ και εγώ με τον κύριο Μάζη ότι είναι πλέον, να μην πω επικείμενη, αλλά πολύ πιθανή. Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε με το εξής, κύριε Λουκόπουλε. Πάντα έχει ενδιαφέρον να συζητάει κάποιος μαζί σας. Κοιτάξτε, η κατάσταση στην Ελλάδα είναι γνωστή. Και η κατάσταση στην Τουρκία επίσης γίνεται σιγά σιγά γνωστή. Δεν είναι από τις καλύτερες και δεν αναφέρω μόνο στο εσωτερικό του τουρκικού στρατού, αλλά και στην οικονομία και στις συνθήκες δημοκρατίας και τρομοκρατίας κτλ. Άρα για πολλούς είναι προφανές ότι αν συμβεί κάτι στο Αιγαίο, προφανώς ο ουσιαστικός δρόμος θα είναι εκτός Ελλάδας και Τουρκίας. Και σας ρωτώ ευθέως, βλέπετε μια τέτοια δύναμη να θέλει ανακατοσούρα τώρα στο Αιγαίο? Όχι, εγώ δεν βλέπω τέτοια δύναμη. Όπως θα πάω λίγο εκεί, ούτε η Τουρκία αυτή τη στιγμή θέλει μια μεγαλύτερη αναταραχή. Δεν τη συμφέρει μεγαλύτερη αναταραχή. Υπό τον φόβο όμως, υπό την απειλή άσκησης στρατιωτικής βίας, ναι, προσπαθεί αυτή τη στιγμή να δορυφοροποιήσει την Ελλάδα, να τη φιλανδοποιήσει, να μην πρόβει σε πολιτικές οι οποίες είναι εναντίον της, είτε πολιτικές είτε ακόμα και στη ρητορική. Αυτό είναι το θέμα το οποίο γίνεται. Γι' αυτό πολλές φορές λέω εγώ, χωρίς ανόητους λεονταρισμούς, αλλά ταυτόχρονα και χωρίς φοβικά σύνδρομα, να ασκήσουμε αυτή την πολιτική η οποία έχουμε φτάσει τώρα να μην τολμούμε να πούμε. Και να σας πω κάτι, σας το είχα πει και παλιότερα. Εδώ και 2 χρόνια έχει καταγγελθεί αυτό το θέμα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Πάντα το να βγαίνουμε στα φόρα και να λέμε ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είναι αυτές οι οποίες υφίστανται τα μεγαλύτερα δεινά από την προσφυγική κρίση, δεν λέει τίποτα. Είναι συγκεκριμένη η χώρα η οποία δημιουργεί το πρόβλημα. Ναι, μεν έχει 2,5 εκατομμύρια πρόσφυγες και παράνομους μετανάστες, αλλά κυρίως ας πάρουμε τους πρόσφυγες, δεν θα πάρουμε αυτούς τους Μαροκάνους ή τους Αλγερινούς, οι οποίοι έρχονται με 40 δολάρια από το Μαρόκο και το Ραμπάτ. Για αυτούς μιλάω, είναι σε στρατόπεδα, ναι μεν παίρνει πολλά από τον ΟΗΕ, αλλά δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, φαίνεται, σας έχω πει ξανά, οι λέμβοι, δηλαδή οι αυτοσχέδιοι που φτιάχνονται στο Βέλγιο, ή οι διακινητές είναι Νορβηγοί. Είναι Τούρκοι, γνωρίζουν συγκεκριμένα τα μέρη και συγκεκριμένα είναι τα crossing points, τα οποία τα λένε και στο ΝΑΤΟ, είναι τα σημεία τα οποία διαπερνούν. Αυτό είναι το θέμα. Όταν είναι περιορισμένες, γιατί τα ελέγχουν. Με το που θα αφήσουν, όπως είπαμε, αφύλακτα, ή θα ενισχύσουν και θα ενθαρρύνουν αυτό, θα δείτε τι θα γίνει. Νομίζω ότι είναι σαφές. Κανείς δεν θέλει μια γενίκευση, αλλά στο τραπέζι μένει πάντα η υπενθύμηση από την πλευρά της Τουρκίας ότι το Αιγαίο διεκδικείται πλήρως από την Τουρκία. Αυτό είναι το κλειδί. Αυτό ακριβώς είναι η εντατικοποίηση του γκριζαρίσματος. Αυτό, ας το πούμε με 2 λόγια. Ποιος ήταν ο σκοπός εκτός από τους εσωτερικούς? Γιατί κυρίως αυτός ήταν. Είμαστε εδώ. Όποτε θέλουμε, είμαστε εδώ. Αυτό θέλω να σας πω.